Αυτό το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε από χρήματα της περιφέρειας, δηλαδή δεν είναι έργο ΕΣΠΑ. Είναι έργο που χρηματοδοτήθηκε από τους ΚΑΠ, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που δυστυχώς από φέτος πλέον δεν υπάρχουν στην περιφέρεια και νομίζω και στο Δήμο είναι πολύ ελάχιστοι αυτοί οι πόροι. Βέβαια, όλοι γνωρίζετε ότι η Δράμα σχεδόν είναι πλήρης σε κτίρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι σε όλους διαχρονικά οι οποίοι συνετέλεσαν έτσι ώστε να έχουμε αυτήν την πληρότητα αξίζουν συγχαρητήρια. Είτε είναι ο πολιτικός κόσμος, ο αυτοδιοικητικός, οι υπηρεσίες και η κοινότητα η εκπαιδευτική. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου ως δήμαρχος και ως φορέας που πλέον θα λειτουργήσει αυτό το σχολείο, να δηλώσω ότι η σημερινή μέρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί ανοίγει ένα καινούργιο σχολείο. Ένα καινούργιο σχολείο το οποίο, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, συμπληρώνει τις υποδομές τις σχολικές στο νομό μας και στο Δήμο μας αφέστατα, και πλέον μπορούμε να πούμε ότι με την μεταφορά εδώ του 5ου Γυμνασίου από το συγκρότημα του Δευτέρου 5ου δίνεται η δυνατότητα να φιλοξενηθεί εκεί σε συνθήκες ανθρώπινες, σε συνθήκες αρκετά ικανοποιητικές, και το ειδικό σχολείο το οποίο στεγαζόταν μέχρι σήμερα στον Νικοτσάρα μέσα σε κοντέινερ. Γιατί το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτό το κτίριο καλύπτει αυτή τη μεγάλη ανάγκη την οποία είχαμε, και έτσι αποδεικνύουμε με την ενέργεια αυτή και την πρωτοβουλία η οποία αναλήφθηκε για να γίνει αυτό το σχολείο, ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφορετικότητα η οποία υπάρχει, προκειμένου να την περιορίσουμε στο ελάχιστο, και αυτό πράξαμε. Παραδίνουμε σήμερα στο Δήμο ουσιαστικά, αλλά θα έλεγα και στην μαθητική κοινότητα της Δράμας, το τελευταίο κτίριο το οποίο κατασκευάζει η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και παλιά η Νομαρχία, γιατί είναι γνωστό ότι η αρμοδιότητα έχει περιέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έλεγα ότι και με τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες πλέον από εθνικά χρήματα έρχονται και σε εμάς αλλά και στους Δήμους, ίσως είναι και το τελευταίο που κατασκευάζεται, με την έννοια ότι δεν θα υπάρχει από εδώ και πέρα η δυνατότητα από εθνικά χρήματα να κατασκευάζονται τέτοιου είδους κτίρια. Θα έλεγα ακόμα ότι ίσως είναι και το τελευταίο για πολλά χρόνια και για άλλους λόγους αντικειμενικούς, ότι η Δράμα θεωρώ ότι είναι πλήρης πλέον σε αποκτηριακές υποδομές και στο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην δευτεροβάθμια. Με αυτή την έννοια είναι συμβολικό αυτό το κτίριο και θα έλεγα είμαστε και συγκινημένοι για αυτήν την σημερινή διαδικασία των εγγενείων. Τώρα, τα σχολεία ανοίγουν. Όσον αφορά στις μεταφορές, τι θα κάνετε, ένα αγκάθι που το κουβαλάμε χρόνια? Δυστυχώς θα πρέπει και εμείς πάλι φέτος να βγάλουμε αυτό το αγκάθι, να τρέξουμε τις διαδικασίες. Υπάρχουν καθυστερήσεις, ακόμα δεν δημοσιεύθηκε ο νόμος
με τον οποίο έχει ψηφιστεί, βέβαια, με τον οποίο ορίζεται πώς θα γίνει η διαδικασία φέτος. Ξεκίνησε η διαγωνιστική, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Θα παραταθούν οι παλιές συμβάσεις και θα γίνουν αναθέσεις των νέων δρομολογίων. Αυτό το οποίο ζητώ από τους γονείς είναι μια ανοχή 3-4 ημερών. Είναι σίγουρο ότι τις πρώτες μέρες θα υπάρχουν κάποια προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών.